Ah, no, la faccio solo dopo, volevo andare dopo. Yassa spattate, stiamo qua là! E lì passa, andata così. Vediamo, vediamo. Le tettola pure aftosa, spumè, pu, 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 aftos. E voilà, che da gallamo, se me la bocca mi sacchi, pure lo veraghi, es. O ti pure me gambe, gli altri pure me gambe. Che noi lo pagheremo, penso, oh, e chi si gira di chizzares, ramoto, pali me sto plano. Τώρα θα δουν όλοι ότι ξέρω μουσική. Εδώ. Ναι, εδώ. Έβαλα και τους πίνακες πίσω για να δείξω ότι ξέρω να ζωγραφίζω. Ξέρω να ζωγραφίζω! Έχω και μια γάτα. Έχω και πρίκα. Τέλος πάντων, όμως μην ξεφεύγουμε. Το θέμα είναι αλλού τώρα, υποκειμενικά πάντα, έτσι. Αντικειμενικά μετά! Ναι. Έφαγα, ναι, φυσικά. Του μίλησα στο Facebook. Θα τον πάρω, να ακούσω τη φωνούλα του, δεν γίνεται. Όχι, δεν μας ενημέρωσε. Αναπαράγω τη συνεχώς. Δεν θα είναι 15. Μόλις πεθάνουν θα τα βαλσαμώσω ή θα τα βάλω σε υγρό. Το έχω κάνει ήδη σε ένα που πέθανε. Δεν μπορώ να πω τέτοια, ειλικρινά δηλαδή, έχω ξανατρίχει ολόκληρη. Τέλος πάντων. Καλά, συγγνώμη, αυτό ήταν η μητέρα μου. Πάμε παρακάτω. Φυτά! Όχι αυτά! Βυζιά! Όλοι έχουμε συναντήσει αυτό το πράγμα εκεί. Στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, ακόμα και στο πανεπιστήμιο! Okay, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, δεν έχω κανένα πρόβλημα με την εμφάνιση του παιδιού, αλλά με τον τρισάθλιο γλιώδες χαρακτήρα του. Θα σας δώσω ένα απλό παράδειγμα. Θυμάστε εκείνη τη μέρα που γράφατε διαγώνισμα σε κάποιο μάθημα και για πρώτη φορά δεν είχατε ανοίξει βιβλίο? Είναι αφορά, ρε παιδί μου, έτυχε τώρα έτσι. Με λίγα λόγια δεν ξέρατε τίποτα. Και μετά ο καθηγητής μοίρασε τις κόλλες και ρώτησε τα παιδιά. Καμιά πορεία. Και εσύ ήσουν κάπως έτσι. Όλα. Και ενώ εσύ είσαι απεγνωσμένος, απελπισμένος και δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις, ένα παιδάκι πίσω σηκώνει το χέρι. Εγώ κύριε, εγώ. Εσύ. Απατάμε με μολύβι ή με στυλό. Άντε γαμίσου. Άντε γαμίσου μαλάκα. Έστε, αλλά. Πρωί πρωί. Θυμηθήκατε φαντάζομαι για ποιον μιλάω. Όχι, δεν έκανε μόνο αυτό. Άμα έκανε μόνο αυτό θα έλεγα οκ. Okay. Κάνει κι άλλα πράγματα. Ερωτήσεις, χωρίς νόημα. Από εδώ ή από εκεί. Πέτα εκεί πράγματα. Χωρίς νόημα. Πέτα. Μιλάμε για βιολογία. Πέτα εσύ άμα ανοίξει ο Ολυμπιακός τον πάω. Έτσι απλά για να μιλάμε, να ακούγεται τη φωνούλα σου, να λέμε συμμετέχεις. Και που λέτε παιδιά, ο άνθρωπος αποτελείται από 70% νερό. Κυρία! Εσύ. Μήπως είναι 69,999%. Αυτό το νερό είναι πόστιμο ή είναι απλά για την αυλή? Και κάτι άλλο κύριε, γευστικά αυτό το νερό θυμίζει περισσότερο η όλη αύρα. Δεν νομίζω ότι μας απασχολεί ιδιαίτερα αυτό. Έλα εδώ. Με αειδιάζεις, μας πας τα νεύρα. Αρχίζετε και θυμάστε τώρα ποιον λέω. Εκείνη τη μέρα που έχεις πάει σχολείο χωρίς να έχεις κάνει τις εργασίες σου και ο καθηγητής ξέχασε να τη ζητήσει, το θυμάσαι? Καλημέρα παιδιά. Καλημέρα κύριε. Τι γάμες. Λοιπόν, σήμερα θα προχωρήσουμε στο επόμενο μάθημα. Θυμάσαι μετά τι έγινε? Κύριε, είχαμε να παραδώσουμε κάτι εργασίες σήμερα. Α, ναι, φυσικά, ευχαριστώ που μου το θύμισες. Θυμάμαι εκείνη τη μέρα που έγραψα 12 σε μαθηματικά. Ποιος έγραψε 12, εγώ! Ποιος έγραψε 12, εγώ! Δυστυχώς όμως, εκείνη η μέρα δεν είναι αγαλιάδος. Έγραψα 19,9! Θα πιω νερό για να ξεχάσω! Θα μπορούσα κάλλιστα να παρομοιάσω αυτό το άτομο με ένα ζώο. Τσιουάουα. Επειδή είναι σκύλος. Ένας γλοιώδες, ελεηνός σκύλος. Πρέπει να έχετε ξυριστεί σήμερα, γιατί λάμπετε, πέμπετε φως σήμερα. Ευχαριστώ. Κάτι κάνατε στο μπαλάκι σήμερα, Κάτι κάνατε στο μπαλάκι. Κάποιος να μοιράσει τις φωτοτυπίες. Κάποιος να μου φέρει ένα μαρκαδόρο να γράψω. Κύριε! Κάποιος να ανοίξει τη χούφτα του να κατορίσω, παιδί που να κατέβει στον αγκάτο. Κάποιος να μου πάρει μια πίπα. Εγώ!
Το άλλο, όταν ο καθηγητής μιλάει και ο φιλαράγος μας πρέπει να σημειώσει κάθε γραμμένη λέξη. Κάθε λέξη. Ανοίξτε τα βιβλία σας στη σελίδα 35. Εκεί θα δούμε ένα. Ένα. Κοιτάμε όλη αυτή την εικόνα. Εικόνα. Ερωτηματικό ή θαυμαστικό. Ερωτηματικό, Αποστόλου. Όπως βλέπουμε λοιπόν, σε αυτή την εικόνα παρουσιάζεται έτσι. Πώς είπατε, έτσι. Έτσι. Συγγνώμη, είπατε. Δεν θα γίνει σήμερα, αγόρινα μου. Μπράβο. Και διαβάζεις και προσέχεις το μάθημα και έχεις και απορίες και συμμετέχεις. Σου αξίζει 20. 20 μπούτσι στην κολοτριπίδα σου. Και πού είσαι, αν έχεις έναν τέτοιον τύπο στο μυαλό σου, στείλ' αυτό το βίντεο και πες εξαιρετικά αφιερωμένο. Εξαιρετικά αφιερωμένο για σένα, πες. Αυτά. Έλα, γεια. Με την αγορά οποιοδήποτε προϊόντος ή με ένα απλό κλικ στις διαφημίσεις, με βοηθάς να συνεχίσω τα βίντεο με καλύτερο εξοπλισμό, αλλά και στηρίζεις μικρούς και μεγάλους που έχουν πραγματική ανάγκη.